Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα στα γραφεία της Νόδε Κορινθίας σχετικά με την εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Τη συνέντευξη παραχώρησαν ο Πρόεδρος της Νόδε, κ. Στεριόπουλος, ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Κόλλιας, υποψήφοι βουλευτές, κ. Κόρκα και Καλατζή και ο Πρόεδρος της ΟΝΕΔ Κορινθίας, κ. Μπαλάφας. Στις ανακοινώσεις τους, όλοι κάλεσαν τους ψηφοφόρους και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετάσχουν στην εκλογή για την ανάδειξη αρχηγού του κόμματος και να προσέλθουν στις κάλπες, τονίζοντας ότι αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη για τη Νέα Δημοκρατία και όλοι οφείλουν να τη στηρίξουν. Εκ μέρους της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ που σήμερα είσαστε εδώ για τη συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε για τις εκλογές οι οποίες γίνονται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στον νομό Κορινθίας στις 29 Νοεμβρίου. Φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλετε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα την Κυριακή στις 29 Νοεμβρίου, θα υπάρχουν στο νομό Κορινθίας 15 εκλογικά τμήματα και κατ' επέκταση 24 εκλογικά τμήματα σε όλο το νομό. Οι εκλογές θα ξεκινήσουν 7 η ώρα το πρωί και θα τερματίσουν 7 η ώρα το βράδυ, εκτός και αν σε κάποια από τα εκλογικά τμήματα υπάρξει συνωστισμός, οπότε θα δοθεί παράταση. Σε αυτή την εκλογική διαδικασία μετέχουν όλοι οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν την αίτηση που θα τους δοθεί ή και έχει δοθεί αυτή τη στιγμή σε πολλούς και κυκλοφορεί στο νομό Κορινθίας, θα πρέπει να έχουν ακόμη την ταυτότητά τους ή το δίπλωμά τους ή το διαβατήριό τους και 2 ευρώ που θα δώσουν εκείνη την ημέρα για εισφορά στο κόμμα. Θα μπορούν όλοι σε αυτά τα εκλογικά τμήματα που έχουμε στις έδρες των Δήμων να κατέβουν και εμείς τους καλούμε να έρθουν μαζικά. Η διαδικασία είναι διαδικασία πρωτόγνωρη για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και κανένα κενό τη συγκεκριμένη ημέρα, γιατί όλα έχουν οργανωθεί άρτια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο νομό Κορινθίας. Θα υπάρχουν 4 ψηφοδέλτια. Ένα για την κυρία Μπακογιάννη, ένα για τον κύριο Σαμαρά, ένα για τον κύριο Ψωμιάδη και ένα λευκό. Σταυρό προτίμησης δεν βάζουμε σε κανένα ψηφοδέλτιο. Αν υπάρξει σταυρός δεν θεωρείται άκυρο. Αν υπάρξει χ δεν θεωρείται άκυρο. Και αν υπάρξει νη ελληνικό είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο. Όμως όπως σας είπα και προηγουμένως δεν χρειάζεται καθόλου κανένα σημάδι. Απλά βάζουμε μέσα στο φάκελο που υπάρχει και θα σας το αναλύσουν και οι εφορευτικές επιτροπές το ψηφοδέλτιο το οποίο θέλουμε. Φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, εκ μέρους της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σας καλούμε όλους να έρθετε να ψηφίσετε. Εάν υπάρξει περίπτωση να γίνουν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα γίνουν το Σάββατο στις 5 Δεκεμβρίου, τις ίδιες ώρες, στα ίδια εκλογικά τμήματα. Δικαίωμα να προσέλθουν, εάν προκύψει τέτοιο ενδεχόμενο δεύτερης αναμέτρησης, αυτό θα γίνει αυστηρά όπου ψηφίζει ο καθένας στα ίδια εκλογικά τμήματα πάλι. Ευχαριστώ πρώτα-πρώτα τα μέσα που ήρθαν σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη και που με τον τρόπο τους θα ενημερώσουν το λαό της Κορινθίας να προσέλθει στις κάλπες. Κλείνοντας, θέλω να σας αναφέρω τα εκλογικά κέντρα τα οποία υπάρχουν στην Κορινθία. Είναι στο Δημαρχείο Κορίνθου, είναι στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, είναι στο Πνευματικό Κέντρο Κιάτου, είναι στο Ξυλόκαστρο στο Δημαρχείο, είναι στον Αγιοθόδωρα στο Δημαρχείο, είναι στο Δήμο Τενέας στο Κέντρο Νεότητος, στην ΕΜΕΑ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην Ευρωστήνη είναι στο Δημαρχείο, στη Στυμφαλία είναι στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Στυμφαλίας, στην Ευρωστήνη είναι στο Δημοτικό Περίπτερο και στο Λουτράκι, είναι στο Πνευματικό Κέντρο. Και στον Άσο Λέχιο είναι στο ΚΕΠ Λεχαίου και στο Δήμο Βόχας είναι στην αίθουσα Δημοτικών Συμβουλίου που είναι στην έδρα του Ζαβολατιού. Μια διαδικασία που από ό,τι όλα συνηγορούν θα είναι αδιάβλητη, διαφανής, είναι απόλυτα βεβαιωμένο. Και βεβαίως, Πρόεδρε, να συγχαρώ εσένα, τους συνεργάτες και τα μέλη της ΝΟΔΕ που έχετε συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω από το να καλέσω τα μέλη και τους φίλους που θέλουν να γίνουν μέλη να προσέλθουν την Κυριακή στην διαδικασία για την ανάδειξη του νέου αρχηγού, μια διαδικασία πρωτόγνωρη,
μια διαδικασία που ανοίγει το κόμμα στην κοινωνία, που το αναδεικνύει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα και που βεβαίως η μεγάλη προσέλευση θα προσδιορίσει και σε μεγάλο βαθμό την επόμενη μέρα, αφού όσοι περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το κύρος του επόμενου Προέδρου μας. Και βεβαίως να καλέσω, μου δίνεται ευκαιρία σήμερα, τον επόμενο Πρόεδρο να διασφαλίσει την ενότητα, την ομοψυχία, την αλληλεγγύη μέσα στο κόμμα, γιατί μέσα στο κόμμα μας δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Αντίπαλος είναι τα προβλήματα του πολίτη, τα μεγάλα εθνικά ζητήματα και η ανάξια κυβέρνηση. Ίσως είναι το πρώτο βήμα για μια νέα πορεία, μελλοντική της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που ανοίγουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την κοινωνία, από τη στιγμή που ο ψηφοφόρος, ο κάθε νεοδημοκράτης και η κάθε νεοδημοκράτησα αποφασίζει για τον νέο πρόεδρο. Πιστεύω ότι το μόνο μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε σήμερα είναι να προσέλθουν όλοι μαζικά στις κάλπες, ούτως ώστε να αναδείξουμε τον νέο αρχηγό. Σε μια εποχή που οι επιλογές της κυβέρνησης και οι αποφάσεις της πλήττουν κυρίως τους νέους ανθρώπους και σηματοδοτούν τις εξελίξεις και για το μέλλον της πατρίδας μας σε θέματα εθνικών συμφερόντων, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πιστεύω ότι είναι η ώρα, οι νέοι άνθρωποι, να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους και με την παρουσία τους αυτό που λέμε πυλώνες της δημοκρατίας, δηλαδή τα κόμματα. Εμείς από την πλευρά μας καλούμε όλους τους νέους ανθρώπους που συμφωνούν με τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή και να έρθουν να διαμορφώσουμε μαζί το νέο προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας που θα την καταστήσει εκ νέου πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία.